είπα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν παλιό καλό φίλο, παλιό βουλευτή. Μάλιστα είχαμε και την ίδια τύχη το 2012, καθώς εκλεγήκαμε το Μάιο, αλλά χάσαμε τις έδρες οι περιφέρειές μας τον Ιούνιο. Πρόκειται για τον Χάρη τον Τσόκα, πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλός συνάδελφος από το χώρο της μέσης εκπαίδευσης, μαζί συνδικαλιστές στις κατατόπους ΕΛΜΕ, μας συνδέουν πολλά. Σήμερα όμως θα κάνουμε πολιτική κουβέντα με τον Χάρη τον Τσόκα και με βάση τις πολιτικές εξελίξεις που έχουμε και είναι πολλές, αλλά και με βάση το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι σε 2-3 εβδομάδες. Καλημέρα κύριε Τσόκα. Καλημέρα, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανταμώνουμε με έναν φίλο, αγωνιστή, προοδευτικό και ανήσυχο πολίτη όπως είστε εσείς κύριε Ιωάννων, και θα φαντάσουμε ότι το ταξίδι θα είναι όμορφο αυτής της συζήτησης. Εγώ έχω υποσχεθεί στους φίλους ακροατές, στους υπηρώτες, στους ετολακαρνάνες, στους λευκαδίτες που μας ακούν, ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον 20 λεπτό, γιατί είσαι ένας άνθρωπος πολυγραφότατος, ένας τέλεχος προοδευτικό, το οποίο έχει άποψη για πολλά ζητήματα, αλλά επειδή η εισαγωγή χάνεται από το κυρίως θέμα, πάμε κατευθείαν. Διάβαζα χτες, ναι. Χάρη μου, και θα μιλήσουμε στον Ενικό, ναι, σε ένα πρόσφατο, σε ένα άρθρο σου στο left.gr, έγραφες ότι μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία βιώνουμε πλέον ένα διαφορετικό κόσμο. Ο κόσμος αλλάζει και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Πες μας δύο πράγματα παραπάνω για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοείς. Πού θα έγκυνται αυτές οι αλλαγές? Είμαστε μπροστά σε πυκνές, ναι, γεωστρατηγικές, αλλά με βασικό σημείο αναφοράς γεωοικονομικές εξελίξεις παγκόσμιες, καθότι, όπως ξέρετε, η ζωή πλέον κυλάει με γεωμετρική πρόοδο, οι τεχνολογικές εξελίξεις, τα big data, αν θέλετε, η ένταξη στην παραγωγή της τεχνολογίας που αντικαθιστά στην ουσία την εργασία, λοιπόν, δημιουργεί μεγάλα και ανατρεπτικά δεδομένα. Αυτό στον καπιταλιστικό κόσμο δημιουργεί νέες αντιθέσεις. Ποια είναι τώρα η κυρίαρχη αντίθεση? Υπάρχει το χρηματιστηριακό κεφάλαιο που θέλει χωρίς κανόνες να ηγεμονεύει παντού και να κερδοσκοπεί, και υπάρχει ένα κομμάτι του καπιταλιστικού κεφαλαίου το οποίο θέλει να στηρίξει την παραγωγή. Πάνω σε αυτό λοιπόν τώρα ο λεγόμενος αγγλοσαξονικός άξονας, δηλαδή Αγγλία, βασικά Αμερική και μια σειρά από χώρες που είναι δορυφορικές, θέλουν να ανοίξουν τις λεγόμενες κλειστές οικονομίες και να διαχειριστούν απόλυτα και μονοπωλιακά τους ενεργειακούς πόρους. Ενεργειακούς πόρους. Ποιος είναι ο βασική κοιτίδα των ενεργειακών πόρων? Είναι εκεί που αρθρώνει την δυναμική της η Κίνα και η Ρωσία. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, ενώ θα έπρεπε η επόμενη μέρα της νίκης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή κατάρρευση του Συμβόλου της Βαρσοβίας να διαμορφώσει κανόνες αποδεκτούς από όλους, η Αμερική βιάζεται και χρησιμοποιεί την Δύση σε βάρος της Ευρώπης προκειμένου μέσα από αυτό να επιβάλλει κανόνες ολιγοπωλιακούς. Πώς έρχεται να προσθεθεί, Χάρη μου, και η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με βάση αυτό το σκεπτικό? Ακριβώς γιατί η Ρωσία έχει ενεργειακούς πόρους τεράστιους. Δεύτερον, γιατί η Ρωσία ελέγχει ένα κομμάτι των κλειστών οικονομικών ολιγαρχιών, όπως και η Κίνα το ίδιο. Και αυτό το πράγμα εμποδίζει την απόλυτη κυριαρχία του λεγόμενου αγγλοσαξονικού άξονα. Τι κάνουν λοιπόν τώρα, χρησιμοποιώντας το ΝΑΤΟ, παραβιάζοντας τις συνθήκες που υπήρχαν στον κόσμο? Ποιες ήταν οι συνθήκες? Αμέσως μετά την κατάρρευση του Συμβόλου της Βαρσοβίας είχε υποσχεθεί και είχε υπογράψει το ΝΑΤΟ με τον Γκορμπατσόφ
σύμφωνο που έλεγε ότι οι χώρες που ήταν παλιά στο σύμφωνο Βαρσοβίας δεν θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, θα είναι ζώνες ουδέτερες. Λοιπόν, το παραβιάζει αυτό σκοπίμως η Αμερική, γιατί θέλει να μεταφέρει το αέριο, το οποίο είναι πιο ακριβό. Θα βάλει πύλες αερίου και στο βορρά και στο νότο, εκβιάζοντας την Ευρώπη. Ποιος πληρώνει το τίμημα? Η Ευρώπη. Η οποία Ευρώπη, αντί να έχει δικιά της ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και να διαπραγματευτεί την ειρήνη από τα Ουράλια μέχρι τον Ατλαντικό, όπως έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Ευρώπη είναι ενιαία από τα Ουράλια μέχρι τον Ατλαντικό και δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον της Ευρώπης χωρίς σύμφωνο ειρήνης όλων αυτών των χωρών. Βεβαίως, Χάρη, μπορεί αυτό το σκεπτικό να έχει μια ορθή βάση. Σε καμιά περίπτωση όμως φαντάζομαι ότι δεν υιοθετείς την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για να μην περάσει στους ακροατές κάποια τέτοια αντίληψη. Όχι, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αναφέρθηκα στα γεωστρατηγικά και ξέχασα τα σύγχρονα. Ξέχασα σε εισαγωγικά. Είναι σωστό ότι πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να καταδικάζουμε την εισβολή. Είναι λάθος αυτό που έκανε ο Πούτιν. Εγκληματικό λάθος. Είναι εισβολή. Είναι εισαγωγή από την πίσω πόρτα του αναθεωρητισμού. Αναθεωρεί σύνορα. Εμείς με αυτό είμαστε αντίθετοι. Σεβόμαστε τις διεθνείς συνθήκες. Ο Πούτιν θα μπορούσε να έχει άλλη στρατηγική, να ανοίξει τη συζήτηση με ευρωπαϊκές χώρες που νιώθουν αυτή την πίεση. Το βλέπετε ήδη η Γαλλία, ο Μακρόν αντιδρά, το βλέπει. Το βλέπει η Ισπανία, το βλέπει η Πορτογαλία. Ο μόνος που δεν το βλέπει είναι ο Μητσοτάκης. Ναι, και πράγματι, να πάμε σε αυτό το ερώτημα. Πώς κρίνεις τη στάση της χώρας μας σε όλα αυτά, μετά και την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία? Πού πήγε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας μας? Αγαπητέ Βασίλη, αυτό ναι, είναι τρομακτικό. Από τη μεταπολίτευση και μετά ακόμα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, σας λέω δηλαδή ένα συντηρητικό κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, είχε εισάγει την έννοια της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και δεν είναι τυχαίο το ότι εκείνη την περίοδο ο Ανδρέας Παπανδρέου χρησιμοποιήθηκε και από τον Καραμαλή ακόμα προκειμένου να αναδείξει η χώρα το πολυδιάστατο και να αποκτήσει ρόλο ενεργό στην Νότια Ανατολική Ευρώπη. Αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε ακόμα πιο ολοκληρωμένος όταν έλαβε την κυβέρνηση. Θυμάστε πολύ καλά όταν ήταν η σύγκρουση της Λιβύης με τη Γαλλία, τους κάλεσε ο Ανδρέας, κάλεσε τον Μιτεράν και τον Καντάφη στην Κρήτη. Λούντα, ναι, ναι. Στην Κρήτη και βρήκε τη συμφωνία. Και την επόμενη μέρα η Ελλάδα, είδατε τι, τώρα θα το πω λίγο εμπορικά. Την επόμενη μέρα αυτό αναγνωρίστηκε και η Ευρώπη έδωσε κίνητρα και χρηματοδότηση για να στηρίξει την Ελλάδα στην ανόρθωσή της, γιατί αναγνώρισε το ρόλο της. Αυτό λοιπόν που τώρα είναι ακόμα πιο κρίσιμο, γιατί αφού ανακατανέμονται οι ζώνες επιρροής που σας περιέγραψα στην αρχή της συζήτησης. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει λόγους να παρουσιαστεί ως δύναμη γέφυρα φιλίας, ειρήνης και ανάπτυξης, ως ευρωπαϊκή χώρα που διαμορφώνει τους όρους συνομιλίας, δηλαδή να μιλάει και με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι, να μιλάει και με τον Ερντογάν, να μιλάει και με την Αίγυπτο, να μιλάει παντού και μέσα από αυτό να διοργανώνει φόρα που με δημοκρατικό διάλογο και σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες να δίνει λύση στα προβλήματα. Και φανταστείτε κάτι πιο σημαντικό. Έχουμε την Αρχαία Ολυμπία. Η Αρχαία Ολυμπία είναι το σύμβολο της εκεχηρίας σε όλο τον κόσμο από τα αρχαία χρόνια. Δεν καλεί ο Ερντογάν στην Ατάλεια και εμείς δεν μπορούσε ο Μητσοτάκης να πάρει μια πρωτοβουλία και να καλέσει τους υπουργούς εξωτερικών στο σύμβολο της Αρχαίας Ολυμπίας. Δυστυχώς, Χάρη μου, η χώρα μας έδειξε από τους ιδιαίτερα πρόθυμους και νομίζω ένα αυτό και ένα οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας γενικότερα εντείνουν τη φθορά τους, για να πάμε λίγο και στα εσωτερικά. Επιταχύνονται θα έλεγες οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας μετά από όλα αυτά? Επιταχύνονται όχι μόνο, θα σε έλεγα τώρα, γιατί εδώ είναι η είδηση, το ότι ο Μητσοτάκης στο τελευταίο του δημόσιο λόγο ανέφερε ότι θα συζητήσω μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν το είπε στην τύχη. Απλώς το σύστημα, παρά τις δημοσιοποίησεις που γίνονται κατά παραγγελία και μισθώνονται, το σύστημα αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια μεγάλη διαρροή πλέον του κόσμου
από τις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές. Έχουμε φτάσει περίπου 15 με 20% που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και φεύγει. Αυτό λοιπόν το ξέρουν. Και τι ετοιμάζουν τώρα? Δεν θέλουν αλλαγή πολιτικής. Προσπαθούν να πούνε, παιδιά, επειδή έχουμε κρίση, δεν χρειάζεται αλλαγή πολιτικής, αλλά να δούμε κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά για να μην αλλάξει αυτή η πολιτική. Όχι, η κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι απλή και καθαρή. Λοιπόν, αλλαγή πολιτικής, άρα οι κυβερνήσεις που πρέπει να προκύψουν δεν πρέπει να εμπεριέχουν με κανέναν τρόπο τη Νέα Δημοκρατία. Όχι το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία οδήγησε στη χώρα μας σε μια καθήλωση. Αυξήθηκε η ανεργία. Μειώθηκε η μεσαία τάξη. Πάνω από 200.000 μεσαία στρώματα διαλύθηκαν. Έχουμε το brain drain, φεύγει ο κόσμος έξω. Το χειρότερο δε από όλα είναι ο πληθωρισμός. Είναι τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, που ιδιωτικοποιούνται. Έχουμε δηλαδή ένα βαθύτατο κοινωνικό και οικονομικό και πολιτικό διχασμό. Χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτική σε ένα άλλο παραγωγικό και κοινωνικό. Και νομίζω μοντέλο. Και σε αυτό έχει πει την άποψή σου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει εν ώψη και του συνεδρίου να γίνει καταλήτη στη διαμόρφωση ευρύτερων προοδευτικών πλειοψηφιών και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ας μείνουμε στο εθνικό επίπεδο. Βλέπεις να αναλαμβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες όμως, χάρη μου, γιατί πραγματικά σε αυτό οφείλω να πω ότι δεν το βλέπουν τουλάχιστον οι πολίτες αυτό. Μπορεί μεταξύ σας τα κεντρικά στελέχη να το συζητάτε και εν ώψη του συνεδρίου, αλλά στην πράξη αυτό δεν έχει φανεί. Και ίσως, και με συγχωρείς, γι' αυτό και δεν εισπράτεται από την πολύ μεγάλη φθορά που και εγώ συμφωνώ που έχει η κυβερνητική παράταξη. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, Βασίλη, αλλά το θέμα είναι το εξής τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεσούσες της κρίσης έκανε μια συνδιάσκεψη που κατέθεσε ένα καινούριο πρόγραμμα, διαμορφώσαμε ένα καινούριο πρόγραμμα με τη συμβολή και της προοδευτικής συμμαχίας στην οποία και εγώ συμμετέχω. Λοιπόν, ποιο είναι το καινούριο? Για πρώτη φορά η σύγχρονη αριστερά δεν μιλάει μόνο για την δίκαιη διανομή του πλούτου, αλλά η σύγχρονη αριστερά μιλάει και για το πώς θα παράξουμε πλούτο. Αυτό είναι το καινούριο που βάζει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η πρόταση του Τσίπρα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει ακόμα κοινωνική υπόθεση, δεν το έχει μάθει ο κόσμος. Και έχεις δίκιο, είσαι πάρα πολύ εύστοχος στο ότι έπρεπε ήδη τα στελέχη μας να το ανοίξουν σαν διάλογο. Δεύτερον, πώς θα γίνουν οι συνεργασίες αφού η χώρα δεν έχει κουλτούρα συνεργασιών? Ακριβώς. Δυστυχώς από τη μονοπολίτευση και μετά υπήρχαν μονοκομματικές κυβερνήσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι σε όλη την Ευρώπη πλέον αυτό έχει αλλάξει. Γιατί πλέον οι ανάγκες δείχνουν ότι τα κόμματα πρέπει να συνεργάζονται. Ποια κόμματα όμως? Να συνεργάζονται προγραμματικά. Αυτό είναι το κύριο. Αυτό που δεν θέλει να καταλάβει ο Μητσοτάκης είναι ότι οι συνεργασίες δεν μπορεί να γίνονται στο όνομα της εξουσίας. Η εξουσία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η εξουσία είναι μέσον για να αλλάξουμε τους κοινωνικούς και οικονομικούς συσχετισμούς. Άρα λοιπόν, πρώτα πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος με τα προγράμματα. Επομένως και ο Ανδρουλάκης και το Μέρα 25 και το ΚΚΕ οφείλουν και αυτά να καταθέσουν τις απόψεις τους, να τα δοκιμάσουν στον ελληνικό λαό και με βάση την νομιμοποίηση που θα δώσει ο ελληνικός λαός στις εκλογές να πάμε σε μια προοδευτική συνεργασία. Όχι να φτιάξουμε κυβερνήσεις, γιατί τώρα ακούω ότι ναι, να φύγει ο Μητσοτάκης και να πει, λέει, ένας τεχνοκράτης και αναφέρουν το όνομα του Σχοινά, αναφέρουν το όνομα του το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά είναι από την πίσω πόρτα, συνέχιση στο πολιτικό. Και βεβαίως, χάρη μου, για να είμαστε και ειλικρινείς, γιατί είμαστε από την ίδια πολιτική μήτρα και οι δυο, να μην έχουμε και πάλι τερατουργήματα συνεργασίας Καμένου και Τσίπρα, για να είμαστε βεβαίως, απόλυτα ναι. ειλικρινείς μεταξύ μας. Προγραμματικές συγκλήσεις λοιπόν. Έτσι, μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Για να μην ξαναδούμε και το φαινόμενο Καμένου Τσίπρα, να μην ξαναδούμε το φαινόμενο Βενιζέλου Σαμαρά. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Απόλυτα συμφωνώ. Λοιπόν, αυτά ήταν λάθη μιας περίοδου που τα πληρώσαμε και μας τα επέβαλαν αυτοί του Δούνου του. Τα χρησιμοποίησαν στην ουσία για να εκμεταλλευτούν τη χώρα μας και να τη δεσμεύσουν. Οφείλουμε να τα αλλάξουμε. Πάμε λίγο. Πάμε σε προγραμματικές συνεργασίες. Πάμε λίγο, χάρη, και στο χρόνο που μας μένει και έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη. Και στο επικείμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπεις, πάνε καλά τα πράγματα ή θα επικεντρωθείτε σε αυτόν τον άγωνο διαγωνισμό για τα οργανωτικά ζητήματα? Τα πολιτικά διακυβεύματα συζητιώνται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Ναι, θα σας πω τώρα το εξής. Προφανώς στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και σε όλα τα μεγάλα κόμματα, ανταγωνίζονται απόψεις πολλών ρευμάτων. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγε παλιά στο Πασόκ ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτή την ώρα ανταμώνουμε σοσιαλιστές, κομμουνιστές, ριζοσπάστες, οικολόγοι. Αυτοί ανταμώνουμε. Αυτά τα ρεύματα τώρα δοκιμαζόμαστε να τα ενώσουμε προγραμματικά και πολιτικά. Αυτό είναι το συνέδριο. Το συνέδριο λοιπόν είναι μια συνάντηση μιας ευρύτερης κοινωνικής πλειοψηφίας. Λοιπόν, αυτό τώρα που χρειάζεται είναι αυτό να μετατραπεί σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μια κοινωνική διασύνδεση. Αυτή τη μάχη εσωκομματικά την αναπτύσσουμε, τη δίνουμε, αν θέλετε, στηρίζοντας το σχέδιο Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να μετεξελίξει το κόμμα του σε κορμό της προοδευτικής παράταξης. Αυτό το στηρίζουμε. Υπάρχει βέβαια στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και μια άλλη άποψη που λέει ότι όχι, πρέπει να διατηρήσουμε την καθαρότητα την ιδεολογική. Υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει να το κάνουμε βουλευτοκεντρικό το κόμμα. Όχι. Και στα δύο το σχέδιο Τσίπρα δεν τα περιλαμβάνει. Γίνεται πλειοψηφική αυτή η άποψη. Εγώ νομίζω ότι χθες οι νέες εκλογές έδειξαν μεγάλο ρεύμα υπέρ των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, το συνέδριο αυτό θα του δώσει δύναμη να προχωρήσει περισσότερο το σχέδιο. Τα 2-3 οργανωτικά ζητήματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ως συνήθως αυτά, ξέρεις, χάρη είσαι παλιός, παίρνουν συνήθως και τους μεγάλους τίτλους στα μέσα της ενημέρωσης. Πιστεύεις ότι θα επιληθούν ομαλά ή θα δημιουργήσουν συγκρούσεις? Αναφέρομαι στην καθολική ψηφοφορία για πρόεδρο και για μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Αναφέρομαι στις θητείες που είναι μια τομή στα πολιτικά πράγματα και μακάρι όλα τα κόμματα να τα θέσουν τέτοια ζητήματα. Θυμάμαι, χάρη, και οφείλω να το πω στους φίλους ακροατές, ότι ήσουν ένας από τους συντελεστές της θεσμοθέτησης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν για πρώτη φορά τότε θεσμοθετήθηκαν 2 θητείες στους νομάρχες. Και αντί αυτό να επεκταθεί, ο Κώστας ο Καραμαλής το κατήργησε και στις νομαρχίες. Γι' αυτό το αναφέρω. Έτσι ακριβώς είναι, και είναι από τους τίτλους τιμής που θέλω και εγώ να τους επικαλούμε, ότι διαμορφώσαμε την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση με κανόνες, αλλά στην πορεία την εξαθλίωσαν και γι' αυτό και για το λόγο ότι τους αφαίρεσαν πόρους. Και την κατήργησαν βέβαια, και την κατήργησαν. Έτσι. Το θέμα είναι λοιπόν το εξής τώρα, ότι εισάγονται μεγάλες καινοτομίες. Προφανώς στα αυτού του είδους οι καινοτομίες θίγουν και καριέρες. Έτσι, για να το πω και εγώ, μα έτσι. Θίγουν καριέρες. Γιατί ο καθένας λέει, μα όχι, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς την Αμερική. Ήδη το εφαρμόζουν πάρα πολλές χώρες για το στόχο των θητείων. Η Αμερική το εφαρμόζει, η Αγγλία το εφαρμόζει. Όλοι έχουν θητείες. Γιατί ο καθένας μας, αν έχει διάθεση να προσφέρει, προσφέρει και παραδίπλα. Δεν χρειάζεται τον ίδιο ρόλο. Άρα λοιπόν αυτό θα περάσει. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί και να καινοτομήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αναγκάσει και τα άλλα κόμματα να το κάνουν. Χρειάζεται ανανέωση στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν μπορεί ο νέος να περιμένει ότι θα πεθάνει, σε εισαγωγικά, ο μεγάλος, για να έρθει η σειρά του. Όχι, να αξιοποιηθούν οι ικανότητες. Έτσι. Για να μην παραπονιόμαστε ότι δεν μπαίνει νέα γενιά στο παιχνίδι, όταν εμείς έχουμε πιάσει όλα τα πόστα, έχουμε δημιουργήσει ένα κατεστημένο γύρω μας και δεν ανανεώνεται, δεν οξυγονώνεται η πολιτική ζωή. Συγχαρητήρια, Βασίλη, έτσι ακριβώς είναι. Χάρη μου, πραγματικά είχα την προσδοκία ότι θα κάναμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Νομίζω ότι την πετύχαμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καταρχάς. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσωπική επιτυχία, και μακάρι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να έχει στις ηγετικές θέσεις τέτοιες απόψεις, τέτοιες αντιλήψεις, γιατί πράγματι τότε μπορεί να είναι η εναλλακτική. Διαφορετικά, αν μπούμε πάλι σε λογικές τιμαρίων, ουέ και αλλημονό μας. Θα γίνουμε κόμμα διαμαρτυρίας. Έτσι. Να είσαι καλά, χαιρετισμού στην όμορφη Θεσσαλονίκη, χάρη μου. Και σε περιμένουμε βέβαια. Στην όμορφη Ήπειρο και Θεσπρωτεία. Καλή επιτυχία και στις εσωκομματικές εκλογές. Καλημέρα. Γεια σας.